Είναι ιδιαίτερη χαρά μας να σας φιλοξενούμε για την παρουσίαση των εκδηλώσεων των Καβαφίων, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται ύστερα από 4 χρόνια. Νομίζω τελευταία της κάτι παραπάνω δεν είχαν γίνει. Φέτος, από ό,τι θα μας πει και ο κύριος Τσοκαλάς, είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα. Από τη δική μας την πλευρά, ως Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κλείνουμε περίπου 2 χρόνια συνεργασίας με τις κοινότητες των Αιγυπτιωτών, του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού. Ξεκινήσαμε το 2015 με τα 150 χρόνια Αιγυπτιώτικου τύπου στο Κάιρο. Είχαμε 2 εκδηλώσεις στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Παρουσιάστηκε και εκεί η ταινία μικρού μήκους με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Είχαμε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την ιστορία του Αιγυπτιώτη τύπου, ο οποίος κάποτε ανθούσε στην Αίγυπτο και παραμένει ζωντανός βέβαια μέχρι σήμερα. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που συμπορευόμαστε, διότι το κλειδί σε όλες αυτές τις προσπάθειες είναι η συνέργεια και η συνένωση δυνάμεων, και με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ο κύριος Χουλιάρας επίσης βρίσκεται εδώ, και με τους φίλους Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας, με το Παλέφατο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής, με ένα σπουδαίο ακαδημαϊκό που βρίσκεται δίπλα μου, παρόλο που είναι νεαρής ηλικίας, πρόκειται περί ενός πραγματικά προτύπου ακαδημαϊκού δασκάλου, τον ελληνιστή καθηγητή του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου, τον Ντορντίνου. Θέλω να πω απλώς για το Βουκουρέστι ότι αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω, είναι και η μεγαλύτερη έδρα νεοελληνικών σπουδών αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και βέβαια την αρχόντισσα του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας και αγαπητή φίλη, την κυρία Κατερίνη Σοφιανού. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουμε με την κοινότητα των Ελλήνων της Αιγύπτου. Δεν θα πω τίποτα ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή για τον Καβάφη, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν ήταν απλώς ένας από τους πιο σπουδαίους ποιητές του 20ου αιώνα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλο τον πλανήτη. Θα ήθελα μόνο να ευχηθώ καλή επιτυχία, να σας καλωσορίσω, επαναλαμβάνω, εδώ, και θα πρέπει να συνεχίσουμε από πλευράς Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και των σπουδαίων εποπτευόμενων φορέων μας, δηλαδή της ΕΡΤ και του ΑΠΕ. Θα είμαστε εκεί να συνδράμουμε στο επικοινωνιακό κομμάτι. Ήδη η ΕΡΤ έχει ξεκινήσει την ψηφιοποίηση των τεκμηρίων που έχουν να κάνουν με το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια και τον Καβάφη, και πιστεύουμε ότι στην εκδήλωση το διήμερο εκείνο 13 με 15 θα παρουσιαστούν και θα δώσουμε και ένα σπάνιο υλικό αφιερωμένο, το οποίο μπορεί να δίνεται στο σπίτι του Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, το οποίο και εκεί πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, νομίζω, να γίνει καλύτερη η εικόνα του από ό,τι είναι σήμερα. Σταματάω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.